Καλώ ορίσατε. ορίσατε. Κύριο Γιάννη Οικονόμου, βουλευτή Νέα Δημοκρατία Ευθυότητα. Και ο κύριο Γιάννης Χάρη Μαμουλάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ηρακλείου. Χαίρετε. Yes. Τα είπαμε και χθε στο ραδιόφωνο εμεί. Right. Εμεί τα λέγαμε και πιο πριν that's λόγω των ιδιω... ιδιω... ιδιωτήτων σα, είναι αλήθεια. Και των λοιπόν, φύλαθλων αισθημάτων μα. Και των φύλαθλων αισθημάτων σα, τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα. <συσκέντρου> λοιπόν, ε, εσεί κύριε Μαμουλάκη, δεν θέλετε να αποκαλύψετε τα φύλαθλα αισθήματά σα. Όφι θα μα πείτε και καλά θα κάνετε. Ε, ε, Λόγω εντοπιότητα, αναφίβολα, όχι και ολοκληρή είναι ομάδε, αλλά δεν σα κρύβω ότι είμαι Ολυμπιακό από. Από τι <συσκέντρου> μεγάλε ομάδε, είστε <στον> Ολυμπιακό. <συσκέντρου> 17 παιχνίδια τη Αμπιονίκη και έδωσα, θα Και όχι <συσκένρου> μεγάλη ομάδα είναι. Λοιπόν, πάμε στα φωτά μα τα πολιτικά. Να πούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την υπόθεση Νοβάρτη. Μοιραία αυτό που σας, το, το, ερώτημα που κυριαρχεί, ακόμα και εντό του κόμματό σα, και το θέτουμε και σε εσά, επί τη ευκαιρία τη παρουσία εδώ, είναι γιατί σπεύσατε και μάλιστα με τόσο έντονο τρόπο πολιτικά και επικοινωνιακά να θέσετε εκτό κάδρου διερεύνηση τον κύριο Τσίπρα. Εάν ο κύριο Παπαγγελόπουλο, υποθέσουμε, θα το κρίνει η Βουλή, θα το κρίνει η τακτική δικαιοσύνη ανάλογα με τι διαδικασίε που θα ακολουθηθούν. Α ας υποθέσουμε ότι προέβη πράγματι αυτέ τι ενέργειε. Δεν ευνοήθηκαν Α, δεν ευνοήθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση από τι ενέργειε αυτέ και προσωπικά. Ο Πρωθυπουργό και προσωπικά και οι κορυφαίοι υπουργοί οι ίδιοι, οι οποίοι το είχαν κάνει και λάβαρο προεκλογικά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να σα απαντήσω. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Σήμερα είναι 30 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Πολύ σωστά. Ε, πολύ σωστά. Έχουμε και είναι, συγκεκριμένο θέμα. Εί είμαι σίγουρο. Είναι νομίζω μια ημερομηνία που δημιουργεί σε όλου μα ένα σφίξιμο στο στομάχι. Ένα πολύ ξεχωριστό άνθρωπο. Ε, ένα άνθρωπο που ο βασικό λόγο νομίζω που επιλέγει για να εξοντωθεί από του δολοφόνου του ήταν ακριβώ η αντίληψη που είχε για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία, οι θεσμοί και τι πρέπει να πρετανεύει, ποια είναι τα μεγάλα και τα σπουδαία. Και γι' αυτό όχι μόνο τον τιμούμε, τον θυμούμαστε και τον επικαλούμαστε πάντα όσα χρόνια και αν περάσουν. Και να επικαλεστούμε και την ευχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε, εκείνα ναι. τα χρόνια, εκείνε τις δύσκολε μέρε. Α είναι το αίμα του τελευταίο που χύνεται ακριβώς. άδικα σε αυτόν τον τόπο. Ακριβώ. Τώρα... Διότι οι εφιάλτε, οι παλιοί, ξέρετε ξαναζωντανεύουν. Είναι έτσι νύονται, και νομίζω και ότι πρέπει είναι να, να είναι θωρακισμένη η δημοκρατία μα παρά τι επιμέρου διαφορέ μα. Απέναντι σε αυτού του είδου τα θέματα. Και πρέπει και να κύριε να Μαμπουλάκη, θέλετε κι εσεί να κάνετε mm -hmm. κάποιο σχόλιο πριν προχωρήσουμε στην πολιτική επικαιρότητα για το συγκεκριμένο θέμα, μια και το ανέφερε ναι, ναι, νομίζω, νομίζω, νομίζω ότι αν αμφίβολα, ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση ο κ. Μπακογιάννη. Ε, διαπνέει το η όλη του παρουσία στα κοινά από μια λογική σύνθεση και συνένεση. Κάτι που νομίζω ότι επιτάσσει και, το πνεύμα των ημερών και των καιρών. Και νομίζω ότι αυτό και μόνο ως γνώμονα, ως... και μόνο η θύμηση και η μνήμη σε αυτό το πρόσωπο που πραγματικά χάθη αδίκως και με τον τρόπο με τον οποίο γνωρίζουμε όλοι, ε, νομίζω ότι είναι συμβολική ημέρα με μια σημαντική, αν θέλετε, έτσι, παρακαταθήκη για τις επόμενες Ωραία. Νοβάρτης, για να απαντήσω σκληρή, ακούστε. Και άχαρη, αλλά... Ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Τσίφρας μένει εκτός αυτού του κάδρου είναι ότι ε, η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να κινηθεί με βάση τα γεγονότα. Τα γεγονότα αυτή την ώρα και ενδείξει που έχουμε δεν Θεωρούνται από την, αξιωματική από την κυβέρνηση και από τον ε, Πρωθυπουργό ω επαρκή για να ξεκινήσει μια διαδικασία που θα αφορά έναν πρώην Πρωθυπουργό. Έχει ξεκαθαρίσει ο κ. Τζοτάκη και στη συνέντευξή του στη αλλά νομίζω ότι και όλα τα στελέχη τη Νέα Δημοκρατία τι δημόσιε τοποθετήσει από αυτό χαρακτηρίζονται, ότι ο σκοπό μα δεν είναι να φτιάξουμε μια βιομηχανία εξεταστικών, ούτε ζητήματα τα οποία η προφανή πολιτική του ευθύνη έχει κριθεί από την κοινωνία και του πολίτε, να αποτελέσουν σύριαλ που θα διχάζει την κοινωνία ή θα τροφοδοτεί, αν θέλετε, ένα κλίμα τοξικό από το οποίο δεν έχει ανάγκη χώρα. Από την άλλη μεριά, για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, υπάρχουν ετούτη ε, την ώρα ισχυρότατε ενδείξει, οι οποίε, αν θέλετε, δεν είναι τόσο οι καταθέσει παύλα καταγγελίε των ανθρώπων που θύχτηκαν, των ανθρώπων που κρεμάστηκαν στα μανταλάκια, που κατηγορήθηκαν αδίκω, όσο ανώτατων δικαστικών λειτουργών για τον ρόλο και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη θέση του ως αναπληρωτής υπουργό Δικαιοσύνη και στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο παρενέβαινε σε ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Τα όσα αναφέρονται και στην πρόταση που κατέθεσαν σήμερα οι 30 βουλευτές της Νέα Δημοκρατία στη Βουλή, που απορρέουν από τις καταθέσεις συγκεκριμένων δικαστικών λειτουργών και έρχονται στο φως της δημοσιότητας, επιτρέψτε μου να πω, είναι σοκαριστικά στο βαθμό που αληθεύουν. Ε, εμείς λοιπόν είχαμε την υποχρέωση, με βάση τις δυνατότητες που δίνει το Σύνταγμα, να ζητήσουμε από τη Βουλή να κρίνει την πρότασή μα, να προχωρήσουμε σε αυτή την επιτροπή και ανάλογα με τα γεγονότα και τα στοιχεία που θα προκύψουν εκεί, είτε να πούμε στη δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά σου και συνέχισε με τη διερεύνηση των ευθυνών του κ. Παπαγγελόπουλου, είτε η Βουλή να εξαντλήσει τα περιθώρια τη ευθύνη που τη δίνει, και προφανώ, εάν στην πορεία προκύψουν ευθύνε και για άλλα πολιτικά πρόσωπα, εδώ είμαστε να το δούμε. Ε, επειδή όμω είναι να πω... εντός του σας mm -hmm. και να, και ναι, να προσέξετε που mm -hmm. θέλετε να πείτε, έχει mm -hmm. γίνει μεγάλη κουβέντα. Έχετε δει τι δημόσιε δηλώσει για το αν θα πρέπει να επιληφθεί η Βουλή ή να επιστραφεί η υπόθεση συντακτική mm -hmm. δικαιοσύνη. Mm -hmm. Εσεί τι λέτε, όλα αυτά και με βάση τα δικήματα τη πρόταση, τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική ιδιότητα εγώ του ότι... Παπαγγελόπουλου. Και τα δύο έχουν λογική. Με την έννοια ότι ο κ. Παπαγγελόπουλο δεν είναι την ώρα βουλευτή ώστε να καλύπτεται από την ασυλία, ε, υπάρχει λογική να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη. Από την άλλη πλευρά, εδώ υπάρχουν ενδείξει για παράνομε πράξει. Οι οποίε έχουν άμεση σχέση με την υπουργική και κυβερνητική του ιδιότητα. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, νομίζω ότι οφείλει να συγκροτηθεί μια επιτροπή και να διερευνήσει τα πράγματα. Και είμαι βέβαιο ότι χωρί αυτή η επιτροπή να έχει ούτε ρεβανιστικέ, ούτε εκδικητικέ, ούτε τάσει δημιουργία εντυπώσεων, ανάλογα με την πορεία των ερευνών και των συμπερασμάτων, θα πράξει. Και νομίζω ότι προ αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε, είτε να συνεχιστεί σε επίπεδο κοινοβουλευτική διαδικασία η όλη υπόθεση και διερεύνηση με ό,τι προβλέπετε παραπέρα να γυρίσει στη δικαιοσύνη. Θέλω όμω να σα πω κάτι το οποίο αν θέλετε για μένα είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα κληθώ ως βουλευτής να ψηφίσω και προφανώς θα ψηφίσω ε, το πόρισμα της Επιτροπής. Το βασικό κριτήριο με το οποίο θα τοποθετηθώ απέναντι σε αυτή τη διαδικασία, πέραν από την ανάγκη και την απέτηση εξυχνίας σε αυτή της προσπάθειας, που στο δικό μας το μυαλό ήταν μια προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης αντιπάλων από ένα σύστημα της προηγούμενης διακυβέρνησης, είναι άλλος ο βασικός λόγος. Ο βασικός λόγος είναι ότι εγώ δεν θέλω ποτέ στο μέλλον να υπάρξει πολιτική Κυβέρνηση, πολιτική πλειοψηφία, κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα χρησιμοποιήσει την ισχύ της με τον οποιοδήποτε τρόπο για να χειραγωγήσει του θεσμού, προκειμένου ε, να καταδικάσει, να συκοφαντήσει, να εξοντώσει πολιτικού της αντιπάλους. Είναι, είναι ζήτημα λειτουργία τη δημοκρατία. Είναι ντροπή τον 21ο αιώνα να επιτρέπουμε συμπεριφορέ πολιτική χειραγώγηση τη δικαιοσύνη πατώντα πάνω στην πρόσκαιρη ισχύ που μπορεί να έχουμε Μάλιστα. με την οποιαδήποτε κυβερνητική μα θητεία ή με την οποιαδήποτε σχετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία. αυτό είναι ο βασικό ε, που μα λόγο. Δεν συμφωνήσει. Είμαι βέβαιο. Διέπεται από ένα αποκειμενισμό, βέβαια, το ζήτημα κατά πόσο θα πατήσει όχι. Σχεβόρια. Να απαντήσετε ναι. για όλα αυτά που είπε ο κύριο Οικονόμου. Ωστόσο. Να μα πείτε κιόλα για ποιο λόγο, εφόσον θεωρείτε ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, για ποιο λόγο δεν ψηφίζετε την Προανακριτική Επιτροπή, mm -hmm. προκειμένου να καθαρίσει εντό εισαγωγικών α, και το όνομα του κ. Παπαγγελόπουλου από αυτή την mm. ιστορία, αφενό. Και αφετέρου, γιατί ταυτίζεται τι καταγγελίε των δύο εισαγγελικών λειτουργών με τη Νέα Δημοκρατία, με τι ενέργειε που κάνει η Νέα Δημοκρατία στην κατεύθυνση τη διερεύνηση υπόθεση. Ο κ. <laughs> Αγγελή και η κ. Ράικου, όλα αυτά που έχουν πει, δεν χρήζουν αν μη τι άλλο να το ψάξει Βουλή. Παραγώστα. Εγώ δεν θα πω κάτι άλλο να ψάξει βουλή αυτέ τι καταγγελίε. Ναι. Γιατί λοιπόν ε, κρατάτε τη συγκεκριμένη στάση, από την οποία θέλω να σα πω διαφοροποιούνται και πολλοί συνάδελφοί σα. Για παράδειγμα, είχαμε ακούσει τον κύριο Βίτσα, ψύχρεμο, ψύχρεμη και μετριοπαθή φωνή, που έλεγε ότι κακό είχε πει ο Παγγελόπουλο ότι πρόκειτο για το μεγαλύτερο σκάνδαλο των εποχών. Ως Εγώ δεν δήλος. θα το έλεγα, είχε πει. Ο mm Ζήλο -hmm. είναι. Ο Ζήλο mm -hmm. πράγματι. Ο κύριο Παπαδόπουλο που είχε πει ακόμα και να ζητηθεί συγγνώμη από κάποιου εκ των εμπλεκομένων το προηγούμενο διάστημα, mm -hmm. υποθέσεων που αρχιοθετήθηκαν. <ged> Γιατί τα λέτε μέχρι, μέχρι και για τον κύριο Καλογύρο, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνη <Εσείς> του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ακουστεί ότι πάση ήταν απέναντι από αυτέ τι πρακτικέ που Να μα απαντήσει ο κύριο Μαμουλάκη. Καταρχά, να πούμε για την, μια δήλωση τη κυρία Ρέικου που έχει ενδιαφέρον. Διέπεται από μια αμφισημεία. Και η αμφισήμη είναι εξή. Βρήκατε στα στοιχεία ότι 2017 η κυρία Ράικο, αναφερόμενη στο σκάνδαλο Νοβάρτη, έκανε λόγο για χρηματισμό κρατικών αξιωματούχων και ενδεχομένω πολιτικών. Το ίδιο πρόσωπο δηλαδή που δύο χρόνια μετά έχει μια άλλη άποψη και μια προέκταση αναφορικά με το δημόσιο λόγο. Θέλω να πω λοιπόν το εξή. Αδιαφυσβήτητα, νομίζω συμφωνούμε όλοι. Ότι η υπόθεση Νοβάρτη είναι μια υπόθεση που συγκλώνησε όχι μόνο τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, αλλά την, τον ευρύτερα, νομίζω, μέχρι και, την, μέχρι και στην Αμερική. Οι εξελίξει και οι έρευνε του FBI το γνωρίζουμε τι διαδικασίε. Και το κυριότερο, και εδώ θέλω να δώσουμε λίγο έμφαση, είναι πώ επηρεάστησαν, είναι συναρτήσει δηλαδή, των τιμών που ορίστησαν στο, στον ελλαδικό χώρο οι τιμολογικέ πολιτικέ των φαρμάκων, επηρέασαν τι χώρε τη Βαλκανική και ευρύτερα τη Δυτική Ευρώπη. Ε. Άρα, λοιπόν, η επίπτωση. Η δημοσιονομική επίπτωση ήταν τεράστια, όχι μόνο για τη χώρα ναι, μα, ναι, ναι. ναι, αλλά για την ναι. υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν Άρα νομίζω ότι κάνει αυτό. Δεν δραζόμαστε. Ξεκινάμε σε αυτήν τη βάση. Τώρα, οι προεκτάσει, οι ερμηνείε, οι σκευωρίε ημί, είναι ζητήματα τα οποία απασχόλησαν τη δημόσια πολιτική κεντρική σκηνή τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ε, εγώ θέλω να σταθώ στο εξή. Έχουμε μια δικαστική. Ε, διαδικασία, σε πλήρη εξέλιξη πράγματι κάποιες περιπτώσεις αρχιοθετήθησαν όπως του κυρίου Πικραμένου του κυρίου Σαμαρά ε, και άλλων πολιτικών προσώπων αλλά υπάρχουν και εξελ... υποθέσει οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή πραγματικά και, ως, ως, και όσο γνωρίζουμε αναφορικά με τη δικογραφία έχουν πάρα πάρα πολύ μέλλον όσον αφορά την έρευνα. άρα λοιπόν νομίζω ότι από πολιτική απόψεως θα ήταν σωστό να αναμένουμε την αποκριστάλλωση αυτών των διαδικασιών που είναι σε πλήρη εξέλιξη το τονίζω και μετέπειτα άλλωστε του κυρίου Λοβέρντου γνωρίζετε ότι... Κύριε Μαμουλάκη, για, να πάμε λίγο στην ουσία. Με συγχωρείτε, για να πάμε λίγο στην ουσία γιατί όλα αυτά είναι πολύ γνωστά και τα λοιπά. Τα ξέρουμε, τα έχουμε πει και εμείς οι δημοσιογράφοι, έχουμε δώσει το Εφόσον εσείς λέτε όλα στο φως, γιατί δεν ψηφίζετε ώστε να συγκροτηθεί ε, επιτροπή. Ο Νομίζω ότι αυτό ακριβώ είναι και το ζήτημα που διεμβόλησε το και ο, πολύ προσεκτικό στην τοποθέτηση του συνάδελφου και ως οικονόμου, ε, το αναφέρθηκε πριν στην ερώτησή σα, mm. δηλαδή, ε, διεμβόλησε και το ίδιο το, ε, το ακροατήριο τη Νέα Δημοκρατία, διότι από τη μία, μόνο ο Παπαγγελόπουλο, για παράδειγμα. Και γιατί όχι ο, ο πρώην Πρωθυπουργό, ε, Υπάρχουν δύο τάσει. το Παπαγγελόπουλο, εσεί γιατί λέτε όχι. Συμφωνούμε σε αυτό το κομμάτι που λέτε. Mm -hmm. Γιατί ταυτόχρονα, τι εμποδίζει mm -hmm. να υπάρξει μια διερεύνηση και για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, επαναλαμβάνω, δεδομένων ημέρα... δεδομένου mm -hmm. των καταγγελιών των κορυφαίων εισαγγελικών λειτουργών. Mm -hmm. Ούτε του κυρίου Σαμαρά, ούτε του κυρίου Βενιζέλου, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Mm -hmm. Αυτέ δεν θα πρέπει, θεωρείται, να αξιολογηθούν. Την mm ίδια ώρα η κυρία Τουλουπάκια από την πλευρά τη. Uh, αντικρούει όλα αυτά που είπε ο κύριο Αγγελή. Για παράδειγμα, αυτά όλα η Βουλή, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν πρώην Υπουργό τη Κυβέρνηση, με ιδιαίτερα ευαίσθητε για τι δαγματικέ λειτουργίε αρμοδιότητε, δεν θα πρέπει να διερευνηθούν. Αυτό και μόνο ρωτώ εγώ. Σήμερα μα κοινοποιήθηκε, όπω γνωρίζετε, από το πρωί το σύνολο τη διαδικασία η οποία ξεκίνησε. Ο κ. Κουρλέτη, τον... πριν τον... όμω, με συγχωρείτε, για να απαντήσετε δε συνολικά, ο κ. πριν. Λάβετε στα χέρια σας το, το υλικό τη οικογραφία. Έσπευσε να πει ότι δεν υπάρχει θέμα για Παπαγγελόπουλου. Ναι, εγώ είδα, μελέτησα το υλικό τη οικογραφία και πραγματικά η πρώτη διαγώνια ματιά, την οποία έδωσα, δεν είδα κανένα ψήχημα στοιχείου το οποίο να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, νομίζω ότι θα, θα μα απασχολήσει σε επίπεδο επιτροπών πολύ αναλυτικά η και, και ενδελεχώ. Τη κυρία Ράικου για το γεγονό ότι ε, ναι. απειλήθηκε προκειμένου να έρθει. Α, ταχύτερα η για πολιτικά πρόσωπα τη Νοβάρτη στη Βουλή δεν είναι ένα γεγονό το οποίο θα πρέπει να το ψάξει ναι. το η σημερινό και... κοινό. Η κυρία Ράικου ήταν αυτή που σα ανέφερα προδιετίας έξι, είναι, αλλά... που ανέφερε για ένα τεράστιο σκάνδαλο με πολιτικέ εκ... σίγουρα. Κρατικών αξιωματούχων και ενδεχομένω πολιτικών προσώπων. Το ίδιο άτομο κάνει την αντίστοιχη δήλωση. Άρα, νομίζω ότι αυτό που αναφέρετε πριν είναι πολύ εύστοχο. Υπάρχει μια διελκυστίδα μεταξύ δικαστικών λειτουργών. Και αυτό είναι καλό να το παραδεχθούμε εδώ πέρα. Ε, ότι υπάρχει ένα ζήτημα που είναι καιρό. Ετερό... Είναι και είναι Και γι' αυτό ίσω είναι και πολύ και είναι θλιβερό. Και είναι θλιβερό. Νομίζω ότι αυτό δεν τιμά τον, ε, αν θέλει τον ευρύτερο χώρο που ονομάζουμε. Ε, αυτοκέφαλη δικαιοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο, έτσι. Γεώνος. Υπήρχε μια ηγεσία και πολιτική της δικαιοσύνης, το στον δεν... καιρό που έγιναν αυτά όλα. Το, το, το οποίο όμως έχω την αίσθηση ότι δεν δημιουργήθηκε, δεν γεννήθηκε τώρα. Είναι προϊόν πολλών ετών. Άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια όμως υπάρχει κατά. μια ξεκάθαρη στάση, και η κ. Λουπάκη το λέει ευδιακρήτως, ότι υπήρχε μια προσπάθεια να ε, να μειωθεί η ένταση τη έρευνα. Σα λένε και το ηθικό να... του πράγματο. Ναι. Ότι μπήκανε στη διαδικασία με καταγγελίε προστατευόμενων μαρτύρων, κουκουλοφόρων, έλεγε η Νέα Δημοκρατία, α το πάμε εμεί, by the book, προστατευόμενων μαρτύρων. Που είδαμε την εξέλιξη. Συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο λίγο Ακριβώς, πριν το εξωτερικό. Ένα λόγο παραπάνω. Προστατευόμενων μαρτύρων για να εμπλακούν πολιτικά πρόσωπα, πρώην πρωθυπουργοί, πρώην κορυφαίοι υπουργοί. Και τώρα σα λένε ότι έχουμε επώνυμε καταγγελίε κορυφήνου εισαγγελικών Καλά, λειτουργών. Αλλά τι κάνετε κι εσεί το ίδιο. Προσέξτε, ακόμα έχουμε κορυφαίοι υπουργοί τη κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, πήγαινε στο μικροσκόπιο τη δικαιοσύνη και μάλιστα ναι. με βαρύτατη ειδικογραφία ναι. ενό εξ αυτών. Δεν θέλω τώρα, δεν είναι το ζήτημα τα πρόσωπα. Στέκομαι επί τη πολιτική διαδικασία. Άρα εκ των πραγμάτων, αυτό το οποίο νομίζω είναι κοινό παρανομαστή για όλου, είναι ότι υπάρχει, ενέφυ, υπάρχει ένα εφιστάμενο σκάνδαλο το οποίο πρέπει να διερευνηθεί ενεργώ. Τώρα, η προσπάθεια αντιπερισπασμού, γιατί έτσι το εκλαμβάνουμε εμεί, αντιπερισπασμού από την πλευρά τη κυβέρνηση γύρω από το ζήτημα τη οποιαδήποτε δημιουργία σχεβορία, είναι και μια λέξη που είναι επικό άστοχη για τη σχεβορία, αναφέρεται και στην περίπτωση Παπαντονίου και στην περίπτωση του Τσοχατζόπουλου. Δεν νομίζω ότι είναι η πιο δόκιμη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό ο αντιπερισπασμό, ο πολιτικό αντιπερισπασμό, τον αντιλαμβανόμαστε. Αλλά από την άλλη, το το επίδικο τη υπόθεση, το πολιτικά επίδικο, είναι να διερευνηθεί και να φτάσουμε μέχρι τέλο σε αυτήν την πολύκροτη υπόθεση. Μήπω όμω χάσαμε ε, με αυτή την αιμονή που έδειξε η κυβέρνησή σα στα πολιτικά πρόσωπα, χάσαμε την ουσία του σκανδάλου. Που δεν ήταν άλλη από, αυτά, από αυτή την οικονομική απώλεια του κράτου, την οποία μα περιγράψατε κι εσεί και έγινε και σε άλλε χώρε. Mm -hmm. Και μάλιστα οι συνοβάρτε που τεράστια πρόστιμα. Αντί εμεί να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, ασχοληθήκαμε πολιτικά πρόσωπα. Δικαίω ή αδίκω, σα λέω, οι υποθέσει όπου δεν αρχιοθετήθηκαν. Ήταν πιο σημαντικό το θέμα αυτό από ναι. την ουσία του σκανδάλου. Και η, μετά να πάμε η, στον κύριο Κούκαν. Η προτεραιοποίηση ενδεχομένω των, των υποθέσεων των των, αξιωματούχων, των κρατικών αξιωματούχων που εμπλέκονται αναμφίβολα στην υπόθεση. Και, ε, είναι ίσω ένα ζήτημα. Και ότι προτάχθη, γιατί εν πάση περιπτώσει υπήρχε μια προσπάθεια να αναδειχθούν υποθεση ειναι ισω ενα ζητημα και οτι προταχθη ή εν παση περιπτωσει υπηρχε μια προσπαθεια να αναδειχθουν ισομερο και οι περιπτώσει των πολιτικών προσώπων. Όμω είναι ένα σκάνδαλο με πάρα πολλέ πτυχέ. Σίγουρα υπάρχει εμπλοκή των ακρατικών αξιωματούχων, στελεχών εταιριών, ετε ετε ιατρών. Αυτό έχει υποθεί πολλά και νομίζω ότι εν πάση περιπτώσει μα έχει απασχολήσει. Κλείνοντα, ήθελα να σα πω το εξή. Η μεγάλη εικόνα για αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι απασχολεί και ο, ο μέσο Έλληνα αυτό ο θέλ, 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 να θα να εσεί, επειδή μια φωνή θέλ, και ένα Ότι επιχειρήθηκε από την πλευρά όχι μόνο και νομίζω ότι ήταν και μια αυτοκριτική που γίνεται από πολλού συναδέλφου σα και την έχετε ακούσει κι εσεί. Θα σα πω. Γιατί θέλω πάντα με μια. Και μετά να πάμε στον κύριο Οικονόμου ναι, να ναι, το ναι. ρωτήσουμε mm. για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά από την αντίπερα όχθη. Βεβαίω. Μια ψύχρη μάτια. Μακριά από εμά οι λογικέ εργαλειοποιήσει. Το αν εκλήφθη έτσι ω μια διαδικασία πολιτική, αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να το συζητήσουμε εντελεχώ. Αλλά η ουσία είναι μία. Αυτό που θέλει ο κόσμο και αυτό που αφογκραζόμαστε όλοι οι εκπρόσωποι στην Εθνική Αντιπροσωπεία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ότι επιτέλου αυτή η υπόθεση θέλει να τη δει ο ένα πολίτη να φτάνει μέχρι τέλου και να αποδοθούν ευθύνε. Και τώρα έχουμε σε εξέλιξη σημαντικέ σημαντικές υποθέσει. Λοιπόν, εκτό από την υπόθεση Νοβάρτη, είχατε στο επίκεντρο τη προεκλογική σα ρητορική την υπόθεση Πετσίτη, την υπόθεση με την παρέμβαση τη Όλαφ για τα συσίτια των προσφύγων mm -hmm. και γενικά τη διαχείριση των κονδυλίων του προσφυγικού. Είχατε την περίπτωση του Ελευθέριου Βενιζέλο και τη ανανέωση τη σύμβαση παραχώρηση με χαμηλό τίμημα που και εκεί παρενέβη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχατε μια σειρά 10 υποθέσει, νομίζω είχαμε κάνει και ένα θέμα στην εφημερίδα παραπολιτικά. Για 10 υποθέσει λέγατε ότι θα πρέπει να εξεταστούν ενδελεχώ. Mm -hmm. Γιατί τώρα έχετε χαμηλώσει του τόνου προ αυτέ. Δεν νομίζω ότι έχουν χαμηλώσει τον. Κάθε υπόθεση η οποία έχει πάρει τον δρόμο τη δικαιοσύνη. Του κυρίου Καμένου με τη Σαουδική Αραβία ναι, ναι. και τι συνομιλίε του Μεϊσοβίτη. Είχατε πάρα πολλά. Οτιδήποτε έχει, α, πάρει μέτωπα. το, οτιδήποτε έχει πάρει τον δρόμο τη δικαιοσύνη, η κυβέρνηση αυτή δεν πρόκειται να παρεμποδίσει. Ούτε φυσικά να κατευθύνει όπω έκανε ο κ. Παπαγγελόπουλο κατά τα φαινόμενα ή κατά τι ενδείξει το προηγούμενο διάστημα. Την οποιαδήποτε εξέλιξη δικαιοσύνη κρίνει ότι πρέπει να ε, ακολουθήσει να δογηθούν υποθέσει αυτή, Είπατε κάτι το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπατε τη λέξη εργαλειοποίηση. Σε αυτή τη χώρα έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβά και ω πολιτικό σύστημα, αλλά και ω κράτο δικαίου, την προσπάθεια εργαλειοποίηση σκανδάλων, διαφθορά, διαπλοκή με οτιδήποτε συμβαίνει. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Τι έχει πράξει, είπατε για την υπόθεση Νοβάρτη, τι έχει πράξει το ελληνικό κράτο από την περιβόητη υπόθεση Λαγκάρτ. Τι έχει πράξει το ελληνικό κράτο από την υπόθεση Ζήμενς. τι έχει πράξει το ελληνικό κράτο από τόσε και τόσε υποθέσει οι οποίε ήταν υπαρκτό το ζήτημα τη κατασπατάληση του δημόσιου χρήματο ή τη διαφορά ε, ή και τη διαπλοκή με κάποιου κυβερνητικού ή πολιτικού αξιωματούχου που παρεξήγησαν το ρόλο του σε οτιδήποτε, Πόσοι τόνοι μελάνι χύθηκαν, Πόσε βαριέ κατηγόριε ανταλλάχθηκαν στο ελληνικό κοινοβούλιο, Πόσο τοξικότητα γεμίσαμε. Την ελληνική κοινωνία και στο τέλο τη ημέρα, επί τη ουσία, πώ τορακίσαμε καλύτερα το πολιτικό και το θεσμικό μα σύστημα ή τι πήραμε πίσω ω κράτο. Το λέω αυτό διότι εδώ πρέπει να αποφασίσουμε και κάτι άλλο και να κάνουμε μια καινούργια Και να κλείσουμε ένα, αυτό, ένα κύριε καινούργιο κύριε διαχωρισμό γιατί πιζόμαστε. Υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα σε όλο αυτό. Το πρώτο βασικό ζήτημα είναι αυτό ο στρεβλό νόμο περί ευθύνη υπουργών. Ο οποίο, αν δεν υπήρχε, τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε σήμερα δεν θα είχε σημασία. Α, α, αυτό γιατί θα, η δικαιοσύνη θα, θα έκανε τον, τη δουλειά τη όπω έπρεπε να την κάνει. Το ζητάμε χρόνια τώρα. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι η δικαιοσύνη είναι βασικό πυλώνα δημοκρατική λειτουργία ενό κράτου. Και πρέπει να μένει απ' έξω από του σχεδιασμού τη οποιαδήποτε κυβέρνηση και τη οποιαδήποτε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αυτή η υπόθεση που συζητούμε τη Νοβάρτη έχει πολλαπλέ αρνητικέ πτυχέ. Για μα έχει την πτυχή τη σκευωρία εντό εισαγωγικών, γιατί δεν μπορεί να μην χαρακτηριστεί έτσι όταν τα περισσότερα από τα πολιτικά πρόσωπα αρχιοθετήθηκε η περίπτωσή του. Όταν παραπέμφθηκε ο κύριο Πικραμένο, γιατί έλεγε η κυρία Τουλουπάκη ότι έχω βίντεο που παίρνει 100.000 ευρώ. Και όταν το ζητάει η κυρία Ράικου να το πάει την άλλη μέρα, λέει: Κανένα λάθο, δεν υπάρχει αυτό το βίντεο. Και παραπέμπεται γι' αυτό. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Δεν έχω να πω ότι. Λοιπόν, ναι, ναι, θέλω, ναι. Θέλω, ναι. θέλω να πω ναι. λοιπόν ότι μία υπόθεση, μία ιστορία είναι να αναδείξουμε εμεί αυτό το πράγμα τη και Δεύτερον, να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά οποιοδήποτε να διανοηθεί ότι λόγω τη πολιτική του ισχύου μπορεί να χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη. Και τρίτον, να πείσουμε τον κόσμο που μα ακούει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δικαστών. Είναι εκεί για να κάνουν αυτή τη δουλειά που έχει μάθει ο κόσμο ότι κάνουν. Να βρει και η κοινωνία το δίκιο τη. Και ένα και σχόλιο από τον κύριο Μαμπουλάκη για ε, να ισορροπήσουμε ε, και χρονικά ε, και ε, τελειώσουμε. Ένα σχόλιο επειδή βρισκόμαστε άντε πόρτα, πρώτον πυλόν μια πολύ σημαντική συνεδρία του ελληνικό Κοινοβουλίου την επόμενη Τρίτη το πρωί, όπου έχουμε την κύρωση τεσσάρων συμβάσεων που αφορούν την αξιοποίηση υδρονογραφράκων. Ένα ζήτημα που mm -hmm. έχει απασχολήσει πάρα πολύ mm -hmm. την ελληνική κοινωνία αλλά και την οικονομική κεντρική σκηνή. Είναι το εξή και θέλω μια αν θέλετε εν είδη προειδοποιήσεω να πω. Όπω γνωρίζετε, υπάρχουν εταιρείε οι οποίε έχουν ήδη. Τα δικαιώματα τη έρευνα και αξιοποιήσεω. Σε δύο εξ αυτών, των οικοπαίδων μάλιστα πλησίων τη Κρήτη, είναι και τα ελληνικά πετρέλαια, δηλαδή μια κατά 35% ελληνική επιχείρηση, η οποία συζητείται το τελευταίο διάστημα ότι πιθανότατα να πάει σε διαδικασία είτε free float market, δηλαδή σε ελεύθερη διασπορά και ε, μια ουσιαστικά μεταβίβαση των μετοχών, είτε εν πάση περιπτώσει σε μια ε, αξιοποίηση αναπτυξιακού χαρακτήρα. Εμεί θεωρούμε ακριβώ το αντίθετο για μια τέτοια σημαντική επιχείρηση. στον κύριο Λάτσι. Πολύ γρήγορα, κύριε Μόμου. Ναι, Είναι, ένα νομές καμπανάκι νομές. προειδοποιητικό. Είναι, είναι, ε, θα είναι τεράστιο λάθο από όλε τι απόψει. Το οποίο ανοίγει, το οποίο ανοίγει αυτή τη βδομάδα. Εντάξει, και οι ιδιωτικοποιήσει δικέ σα είχαν και σε μελανά σημεία πολλά. Σαφώ, αλλά κρατήστε αυτό. Δεν είναι δυνατόν να ξεπουλάμε κάτι το οποίο τώρα θα προσδώσει πολύ μεγαλύτερη αξία. είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίξατε, ο τρόπος των ιδιωτικοποιήσεων. Λοιπόν, Σας ευχαριστούμε.